διόδους του NBA. Ο μεγάλος υπνοτιστής του NBA. Παρακολουθεί στα χέρια του και χάνει την μπάλα. Παρακολουθεί στα πόδια του και πέφτει σε λάθια. Εγκεφαλικός οργανωτής και σουτέρ με χάρισμα. Θεϊκό χάρισμα. Τα τρίποντα είναι οι δικές του βολές. Ευστόχησε σε 286 στην κανονική περίοδο και ξεπέρασε τον εαυτό του και το ρεκόρ των 272 τρυπώντων 2 χρόνια πριν. Ο 27χρονος Στέφεν Κάρι των Golden State Warriors γράφει μια διασκεδαστική ιστορία στο μαγικό κόσμο, γιατί και ο ίδιος είναι τύπος ανάλαφρος. Πήρε τους μαχητές της Καλιφόρνια και τους οδήγησε σε 67 νίκες ρεκόρ σε μια πορεία που συνεχίζεται και στα play-off. Ο μέσος όρος του ζαλίζει. 23,8 πόντι, 7,7 assist, 4,3 rebound, παρά τα 190 εκατοστά του, 2 κλεψίματα, 44,3% ποσοστό στα τρίποντα, 91,4% στις βολές. Οι παρατηρητές του αθλήματος υπνοτίστηκαν και όταν ξύπνησαν τον είχαν αναδείξει σε κορυφαίο της κανονικής περίοδου, χωρίς ανταγωνισμό. Από τους 130, οι 100 του χάρισαν την πρώτη θέση. Ο δεύτερος, James Harden, έμεινε πολύ πίσω. Ο Στέφεν Κάρι είναι ο πρώτος των Warriors που τα καταφέρνει μετά τον Chamberlain το 1960. Ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, Del Curry, πρώην παίκτη του NBA κι αυτός, και κατά τη βράβευσή του ο μικρός απέδωσε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. I remember a lot of your career. And to be able to follow in your footsteps. It means a lot to me. This is special. I'm really proud of, you know, what you were able to do in your career. And... Στα χρόνια του κολεγίου, ο Στέφεν Κάρι εισέπραξε πολλές χιλόπιτες. Τον χαρακτήριζαν κοντούλη και αδύνατο για μεγάλη καριέρα. Από την περασμένη Δευτέρα, ο κοντός ψήλωσε απότομα. Ο μικρός Ματέο υποστηρίζει την Μπαρτσελόνα. Τα τελευταία χρόνια παλεύει με τον καρκίνο και ένας από τους σύγχρονους αστέρες των Blaugrana, από κοινού με τον γιατρό του Ματέο, ετοίμασαν μια συγκινητική έκπληξη. Hola, Ματέο! Hola! Me escuchas bien? Sí. ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Bien. Te habla Federico González, de aquí, desde España. Sí, ya me contaron. ¿Hace caso a los doctores con los medicamentos y todo, el tratamiento o no? Sí, obvio. ¿Cómo se debe? Bueno, eso espero. En realidad, Mateo, te estoy llamando desde aquí de España, pero yo me dedico a otra cosa, ¿sabes? Sí. ¿Sí qué? que sí, no sé. ¿Capaz que alguna vez has gritado un buen mío o algo o qué? Hay a veces que los doctores jugamos al fútbol también. No sabía. Ah, no, no sabías. ¿Eh? Ay, no. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? Nada, estoy emocionado. Escuchá una cosa, sabía que sos un campeón, ¿no? Me lo han dicho varias veces. Sos muy valiente, sos un luchador, así que tenés que seguirle dando. Sos hincha al Barcelona, ¿verdad? Sí, verdad. Y me dijeron de que tenés una camiseta del Barcelona, pero que no es la de Suárez. Tengo una camiseta de Barcelona, pero no es la tuya. Está bien, vamos a hacer un trato. Si te portás bien, sí. Hacés lo que te dicen los doctores, yo te prometo que yo te llevo una. Bueno. Ah, pero una de las que yo juego, no las que hay en la tienda, ¿eh?
Το ισχυρότερο στήριγμα για τους μαχητές της ζωής όπως ο μικρός Ματέο είναι η ψυχολογική τόνωση. Και ο Ουρουγουανός στράικερ της Μπάρτσα Λουίς Σουάρες κατάφερε κάτι πολύ σημαντικό μέσα σε μόλις 2 λεπτά. Χαρακτηρίστηκε ως ο αγώνας του αιώνα στην πυγμαχία. Δύο σύγχρονοι τιτάνες του αθλήματος, η ζωή των οποίων είναι μια ταινία μεγάλου μήκους, ο Floyd Mayweather και ο Manny Pacquiao, τα βρήκαν και στην παραμικρή λεπτομέρεια και βρέθηκαν πριν μια εβδομάδα αντιμέτωποι στην MGM Grand Arena του Las Vegas. Κι αν ο χαρακτηρισμός αγώνας του αιώνα φάνταζε υπερβολικός, σίγουρα επρόκειτο για τον αγώνα των εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Για τον ακριβότερο αγώνα στην ιστορία του αθλήματος. Όλοι οι αφρόκρεμοι της showbiz ήταν εκεί με το αζημίωτο. Για τους λιγότερο μοιημένους του αθλήματος, οι οποίοι ίσως ανέμεναν έναν αγώνα τύπου Rocky Balboa εναντίον Ιβάν Ντράγκο, το συνολικό αποτέλεσμα χαρακτηρίστηκε μέχρι και απογοητευτικό. Για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ όμως, ο αγώνας Mayweather Pacquiao ήταν ένας αυθεντικός αγώνας πυγμαχίας στον οποίο διακυβεύονταν εκατομμύρια και τόνοι γοήτρου. Εξάλλου και μόνο η προσπάθεια των αντιπάλων να εξουδετερώσουν με απόλυτη σκακιστική ακρίβεια ο ένας στα υπερατού του άλλου ήταν χορταστική. Εκπλήξεις δεν υπήρξαν. Ο μέτρο της άμυνας Mayweather αφόπλησε τον εκρηκτικό Pacquiao και τον οδήγησε σύντομα στα όρια της αγωνίας. Ο Φιλιππινέζος ήταν εντυπωσιακότερος, αλλά στην πυγμαχία μετράει ο αποτελεσματικότερος. Και αυτός ήταν ο 37χρονος Αμερικανός. Ο Floyd Mayweather Jr. αναδείχθηκε ομόφωνα νικητής στα σημεία, διεύρυνε στους 48 αγώνες το ασύλληπτο αίτητο ρεκόρ του και είναι και με τη βούλα ο καλύτερος της γενιάς του και ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. I heard